Να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, τη φωνή αγανάκτησης και διαμαρτυρίας τους για τη δραματική κατάσταση στην αγορά και τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν ενώνουν σήμερα οι έμποροι και επαγγελματίες της δράμας προχωρώντας σε δυναμικές κινητοποιήσεις, κλείνοντας τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις τους με κεντρικό σύνθημα 30 Οκτωβρίου, μια μέρα και μια νύχτα για τη δράμα, η δράμα κατεβάζει τα ρολά. Στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με την Πλατεία Ελευθερίας, όπου εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Σπύρος Λάτσας, για να μας μεταφέρει το κλίμα, όπου σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η μεγάλη πανδραμηνή συγκέντρωση. Σπύρο, λόγο σε σένα. Κύριε, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην Πλατεία της Δράμας, όπου η τηλεόραση στάση, η ζωντανή σύνδεση βρίσκεται εδώ για να παρακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται σχετικά με την κινητοποίηση που διαδραματίστηκε σήμερα με τα καταστήματα και με όλη αυτή την ιστορία που πραγματικά μαστίζει την πόλη μας. Δίπλα μου έχω τον Δημοτικό Σύμβουλο και υποψήφιο Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Χριστόδουλο Μαμτσάκο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μαμτσάκο, άνθρωπος της αγοράς είστε, άνθρωπος ο οποίος γνωρίζετε τα προβλήματα καλύτερα από τον καθένα, πολιτικό γενικότερα μιλάω. Ένα πρώτο σχόλιο για αυτή εδώ την κινητοποίηση. Η Δράμα λοιπόν έστειλε το μήνυμά της. Και το μήνυμα είναι ένα. Ότι ενωμένοι μπορούμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε. Να διεκδικήσουμε πράγματα που δικαιούμαστε. Δεν μας χαρίζεται κανένας. Πρέπει όμως να μας προσέξουν. Να δουν ότι οι επαγγελματίες αιμορραγούν. Ότι οι επιχειρήσεις κλείνουν. Ότι οι έμποροι, οι καταστηματάρχες, οι βιοτέχνες έχουν πρόβλημα. Αυτό λοιπόν ήταν το μήνυμα της σημερινής κίνησης στη Δράμα. Πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια σε αυτήν την πρωτοβουλία όλων αυτών των ανθρώπων που κίνησαν αυτή τη διαδικασία και πετύχαμε. Πετύχαμε να ενώσουμε τους δραμηνούς. Αυτό είναι το μήνυμα. Η επιτυχία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τα καταστήματα ήταν κατά 99,9% κλειστά. Είχαμε βέβαια και κάποιες παραφωνίες. Λογικό είναι. Σε ένα ζωντανό οργανισμό πάντα υπάρχουν αυτά. Νομίζω ότι και η δική σας άποψη είναι ότι γενικώς πήγαμε πάρα πολύ καλά, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ καλά. Όταν αυτό το πράγμα που γίνεται σήμερα είναι πρωτόγνωρο για τη Δράμα, είναι ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι μπορούμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να περάσει όχι μόνο στους επιχειρηματίες, αλλά και σε όλον τον κόσμο για την ανάλγητη πολιτική που ισχύει σήμερα από την κεντρική διοίκηση. Κύριε Μαμτσάκο, σαν άνθρωπος της αγοράς που είστε, βλέπετε κάποια ανάκαμψη γενικά στην όλη οικονομική ζωή του τόπου? Ίσως είναι κοινότυπο το ερώτημα, αλλά πρέπει να το κάνω. Όταν, κύριε Λάτσα, έχουμε 350.000 επιχειρήσεις που κλείνουν και άλλες 250.000 επιχειρήσεις που ετοιμάζονται να κλείσουν. Όταν έχουμε 8 στους 10 επιχειρηματίες να μην μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους φορές. Όταν έχουμε τα χαράτσια, όταν έχουμε τους φόρους, όταν έχουμε ό,τι έχει σχέση που δημιουργεί μη εργασία, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Την αισιοδοξία λοιπόν θα την δώσουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις μας. Και σήμερα η Δράμα έστειλε το μήνυμά της. Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς θα είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, θα βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να σας ενημερώνουμε και να δούμε την πορεία της απόψινης βραδιάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαμτσάκο. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στη Ρία Κυριακίδου.